Να καλωσορίσω λοιπόν τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο ειδικός παθολόγος και διευθυντής παθολογικής κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαλκιάς. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γιώργη. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο Αύριο της Υγείας. Και εγώ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα θέμα που, αν μη τι άλλο, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και εμείς θα το δούμε από την σκοπιά της πρόληψης, αλλά και της αντιμετώπισης. Να ορίσουμε λοιπόν τι είναι η παχυσαρκία. Παχυσαρκία είναι ύπαρξη υπερβάλλοντος βάρους στο σώμα του ανθρώπου. Αυτό είναι λίγο γενικό βέβαια. Συνήθως το υπερβάλλον βάρος είναι το λίπος στο παραπανήσιο, με τις εξαιρέσεις που κάποιος έχει παραπανήσιο βάρος γιατί είναι πολύ εξασκημένος. Αυτοί που ασχολούνται με bodybuilding, ας πούμε, έχουν πολύ μεγάλη μυϊκή μάζα. Δεν είναι παχύσαρκοι, αλλά υπερβαίνουν το μέσο όρο των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν εφαρμόσει κάποιους δείκτες για να συνεννοούμαστε αν κανείς είναι ελιποβαρής, νορμοβαρής όπως λέμε, φυσιολογικός δηλαδή, υπέρβαρος ή παχύσαρκος. Ο δείκτης που χρησιμοποιούμε είναι ο δείκτης μάζας σώματος, που δεν είναι τίποτα άλλο από το ύψος του διαιρεμένο δια τα κιλά του, δύο φορές τα κιλά του στο τετράγωνο. Ο αριθμός προκύπτει λοιπόν, μας λέει αν είναι μέχρι 25, 18,5 με 25, κανείς είναι φυσιολογικός. Από 25 μέχρι 30 είναι υπέρβαρος, συγγνώμη, και από εκεί και πάνω είναι παχύσαρκος. Έτσι ορίζουμε λοιπόν ποσοτικά την παχυσαρκία. Μάλιστα. Τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν όλο το πλαίσιο, όπως είπαμε ότι ο δείκτης μάζας σώματος είναι ένα στοιχείο το οποίο ορίζει και διαφοροποιεί το όλο θέμα. Ποιοι άλλοι παράγοντες και παράμετροι είναι αυτοί που καθορίζουν τα δεδομένα γύρω από το θέμα της παχυσαρκίας? Χρησιμοποιούμε λοιπόν το ποσοστό του λίπους στο ανθρώπινο σώμα. Ναι. Από πολύ παλιά προσπαθήθηκε να βρεθεί πώς θα μετρηθεί αυτό το λίπος στο σώμα. Υπάρχουν και φωτογραφίες, γίνονται και τώρα πειραματικά, με υποβρύχιες ζυγίσεις με την αρχή του Αρχιμίδους. Ζυγιζόταν κανείς σε μια μπανιέρα, ναι, λοιπόν, να δει αν αυτό το οποίο είχε ήταν λίπος ή ήταν κάτι άλλο. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πρακτικό βέβαια στην καθημερινότητα. Να βάλω μια ανατελή να διακόψω εδώ. Πάντα μας λέτε ενδιαφέροντα πράγματα. Και πριν καιρό, όταν είχαμε μιλήσει και θα θυμούνται οι φίλοι τηλεθεατές για τις εποχικές ιώσεις, πάλι τότε είχαμε πει για τους δεινοσαύρους, ότι ο άνθρωπος επέζησε και όλα τα σχετικά. Τώρα να το πούμε λίγο αυτό με το υποβρύχιο, με το υποβρύχιο ζύγισμα, γιατί ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον να το εξηγήσουμε λιγάκι, να το οπτικοποιήσουμε. Ναι, δείτε, κανείς ζυγιζόταν λοιπόν εντός μιας μπανιέρας και το νερό το οποίο ξέφυγε από την μπανιέρα, ναι, ζυγιζόταν και αυτό. Και ναι, ανάλογα με το αν ήταν υπερβολικό λίπος ή ήταν άλλη σύσταση της μάζας του σώματος, είχε διαφορετικό βάρος αυτό το νερό. Άρα από κάποια σύγκριση με πρότυπα βρισκόταν αν ήταν, υπήρχε παραπανήσιο λίπος ο ασθενής. Καταλαβαίνετε, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, πολύ δύσκολο. Μπορεί να εφάρμοζε την αρχή του Αρχιμίδη που ήταν καλός μαθηματικός, αλλά δεν είναι πρακτικό για την καθημερινότητα. Σωστά. Έτσι. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν άλλες μεθόδους, πολύ πιο πρακτικές. Και ακριβείς. Κάποιες από αυτές είναι και ακριβές, κάποιες είναι και φτηνές. Οι ακριβείς και ακριβές αφορούν, ας πούμε, την μέθοδο DEXA. Είναι η μέθοδος με την οποία μετράμε σήμερα την οστική πυκνότητα. Πιο μεγάλη εφαρμογή έχει λοιπόν για να βοηθήσει τις κυρίες και τους κυρίους να ξέρουν αν έχουν οστεοπόρωση. Για τη μέτρηση του λίπους στο σώμα χρησιμοποιούμε την αρχή της βιοεμπέδησης ή της αντίστασης που προβάλλουν οι ιστοί σε ένα μικρής έντασης ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό έχει μεγάλη εφαρμογή και μεγάλη απήχηση. Υπάρχουν συσκευές οι οποίες βρίσκονται στα ιατρεία κάθε ανθρώπου που ασχολείται με τη διατροφή και στα γραφεία των διαιτολόγων και που μπορεί να προκύψει λοιπόν αν κανείς έχει παραπανήσιο λίπος συσχετιζόμενος με πρότυπες καμπύλες. Πιο εύκολο και πιο ακόμη φτηνό είναι το να μετρήσει κανείς την περίμετρο της μέσης του. Η περίμετρος της μέσης μας δίνει μια πολύ καλή ιδέα του αν έχουμε περισσότερο σπλαχνικό, όπως λέμε, λίπος. Γιατί τελικά δεν έχει μόνο νόημα να ξέρουμε αν το βάρος μας είναι υπερβολικό, έχει νόημα να ξέρουμε πού κατανέμεται αυτό το βάρος. Υπάρχουν στο μυαλό μας οι αρχές του ανθρώπου, του υπέρβαρου, που είναι σαν μήλο. Ναι. Άρα έχει την κεντρική λεγόμενη παχυσαρκία, που είναι όσο λίπος υποδόριο βλέπουμε στην κοιλιά μας, αλλά και αντίστοιχη και μεγαλύτερη ακόμη ποσότητα λίπους μέσα στα σπλάχνα μας. Αυτό είναι το επικίνδυνο, οφείλω να πω. Αυτό είναι που μας επηρεάζει μεταβολικά
και που έχει τις επιπτώσεις που θα πούμε μετά στον οργανισμό, κατά κύριο λόγο, και το πρότυπο του, ας πούμε, γυναικείου λίπους, του ανθρώπου σαν αχλάδι. Γυναίκες πιο πολύ και κάποιοι άντρες βέβαια παίρνουν το λίπος πιο πολύ στην περιφέρεια. Η μέση τους δεν είναι τόσο παχύσαρκη, δεν έχει τόσο μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος. Και αυτοί αισθητικά μπορεί να μας ενοχλούν και αυτοί μπορεί να έχουν κάποια τοπικά προβλήματα, αλλά σίγουρα δεν έχουν τις ίδιες επικινδυνότητες σαν συστηματικές επιπλοκές. Μετρώντας λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, την περιφέρεια της μέσης και κατάλληλους συσχετίζοντας με την περιφέρεια στο ισχύο, στους γλουτούς, μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα αν αυτός που έχουμε μπροστά μας και τον ζυγίζουμε έχει επικινδυνότητα το βάρος του ή όχι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Χαλκιά, υπάρχει προδιάθεση ή και φυσική ροπή ίσως του ενδυνάμει παχύσαρκου ατόμου? Ναι, είναι λίγο δύσκολο βέβαια να αποδειχθεί ποια ακριβώς είναι η σχέση της κληρονομικότητας με την παχυσαρκία. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι υπάρχει, ναι, και υπάρχουν μάλιστα ένα 5% των παχυσάρκων έχουν αναπτυχθεί οι υποθέσεις και έχουν αποδειχθεί μάλλον ότι είναι συγκεκριμένα γονίδια που ευθύνονται. Και για το υπόλοιπο 90-95% ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, αν ένα παιδί γεννηθεί από δύο φυσιολογικούς γονείς που, ναι, δεν είναι παχύσαρκοι, έχει γύρω στα 10% πιθανότητα να βγει παχύσαρκο. Αν ο ένας γονιός του είναι παχύσαρκος, η πιθανότητα αυτή αμέσως γίνεται 50%, ναι, και αν είναι και οι δύο παχύσαρκοι είναι 80%. Και εκεί αρχίζει κανείς να παίζει με τις πιθανότητες και να λέει φταίει το γονίδιο που κληρονόμησε ή τα γονίδια που κληρονόμησε και από τους δύο γονείς, ή φταίει το ότι το παιδί έχει μάθει από μικρό στο να τρώει πολύ από τη βρεφική ηλικία. Ναι. Ειδικά το ελληνικό πρότυπο, έτσι, ελληνικό να ταΐζουμε το παιδί πάρα πολύ. Βλέπουμε τα μικρά παιδιά, οι μαμάδες και γενικά οι γονείς και οι γιαγιάδες, έτσι, πιο μεγάλοι άνθρωποι μεγαλώνουν, επειδή σας διέκοψα πάλι. Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συνηθίζουμε, και αυτό θα πρέπει να πούμε μετά πώς θα το καταπολεμήσουμε. Σωστά. Να το πούμε τώρα λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν πάντα τους νέους γονείς ή και τους μεγάλους ανθρώπους που μεγαλώνουν παιδάκια να λένε δεν έφαγε όλο το φαγητό του, πρέπει να φάει κι άλλο κτλ. Ειδικά το ελληνικό πρότυπο. Και πώς μετά καταπολεμείται αυτή τη συνήθεια, πάβουμε να την έχουμε στο μεγάλωμα των παιδιών? Νομίζω, παρότι έχουμε ξεπεράσει κάποιες γενιές, υπάρχει ακόμη το λεγόμενο κατοχικό σύνδρομο. πιθανόν όντως οι γενιές των γονιών ή των παππούδων μας να έχουν ζήσει σε στέρηση. Και δεν ξέρουμε, να πούμε την αλήθεια, όταν θα τελειώσει αυτή η κρίση οικονομική που περνάει η χώρα μας και τελειώσουν οι στερήσεις που θα περάσουν αυτές οι γενιές, τι θα περάσουμε σαν μήνυμα στις επόμενες. Πάντως, υπάρχει μια αντίδραση υπεραναπλήρωσης. Σαν αντίδραση στην πείνα υπάρχει υπερφαγία εδώ και χρόνια. Υπερκαταναλωτισμός, να τα δώσουμε όλα στα παιδιά, έτσι δεν είναι? Είναι αυτή η αίσθηση, το ότι δεν θέλουμε να τους στερήσουμε αυτά που στερήθηκαν οι παππούδες μας, οι γονείς μας ή εμείς. Αλλά σίγουρα αυτό δεν θα πρέπει να είναι υπερβολική ποσότητα και κακή ποιότητα φαγητού. Ζούμε σε μια εποχή που το ψυγείο είναι γεμάτο, για τους περισσότερους ακόμη, που τα fast food και το έτοιμο φαγητό γενικότερα σε πληθώρα, είναι μάλλον το μόνο που ανθίζει οικονομικά σήμερα. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ εγκρατείς και στα παιδιά μας τουλάχιστον να αναπτύξουμε πολλές άμυνες και πολλές αντιστάσεις για το εύκολο φαγητό. Σωστά. Ποια είναι η αναλογία παχυσαρκίας ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες? Μπορούμε να πούμε ότι τα ποσοστά είναι κοντινά, είναι παρόμοια ίσως? Είναι κοντινά. Οι γυναίκες, είναι αλήθεια ότι έχουν πιο μεγάλη επιρρέπεια στην παχυσαρκία. Αυτό βέβαια παίζει από ηλικία σε ηλικία και από χώρα σε χώρα, αν θέλετε, ή από πολιτισμό σε πολιτισμό. Θυμίζω ότι δυστυχώς στις χώρες της Ανατολής, στις μουσουλμανικές ενδεχομένως χώρες, η δραστηριότητα της γυναίκας είναι πολύ περιορισμένη. Άρα σε κάποιες από αυτές το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάθεται στο σπίτι, να βλέπει δορυφορική τηλεόραση και να τρώει. Είναι μια κακή συνήθεια. Είναι μια κακή συνήθεια που συνδέεται λιγάκι και με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και με αυτό που έχει καταστεί πλέον παράδοση του σύγχρονου τρόπου ζωής. Το να μην χρειάζεται να διανύσουμε μεγάλες αποστάσεις, το να έχουμε την τεχνολογία να μας βοηθά κατά έναν λόγο, αλλά και κατά ένα άλλο να μας περιορίζει. Θυμίζω μια μελέτη που είχα διαβάσει και μου έκανε εντύπωση ότι από τότε που ανακαλύφθηκε το τηλεκοντρόλ και τα κινητά τηλέφωνα, τα δυο μαζί
ο μέσος πληθυσμός της γης βάρινε κατά 600 με 800 γραμμάρια, κοντά ένα κιλό. Μόνο, έχοντας αφαιρεθεί άλλοι παράγοντες, μόνο και μόνο γιατί δεν σηκώνεται κανείς να ανοίξει την τηλεόραση και δεν σηκώνεται να απαντήσει το τηλέφωνο. Φανταστείτε όλοι οι άλλοι αυτοματισμοί, το ασανσέρ, το αυτοκίνητο. Που διευκολύνουν τη ζωή, τι κακό κάνουν όμως. Ουδέν κακό να μοιάζει καλό και το μπαλίν που έλεγαν οι αρχαίοι. Πολύ σωστά τα συνδυάσετε.